Πάμε σε ένα ποντιακό γλέντι τώρα που θα στηθεί. Γιατί θα στηθεί ποντιακό γλέντι? Είναι το φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Το Σάββατο το βράδυ, στο γήπεδο του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στο Παλατάκι, θα έχουμε από τις 6 ώρα και μετά μία πανδεσία ποντιακών χωρών και μουσικής. Περισσότεροι από 1.500 χορευτές από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό θα συγκεντρωθούν στο καθιερωμένο πλέον ετήσιο φεστιβάλ ποντιακών χωρών που θα φιλοξενηθεί εκεί. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση θα είναι λαμπρύτερη από όλες τις προηγούμενες, καθώς θα συμμετέχουν εκατοντάδες χορευτικά και μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Αυτό, παιδιά, είναι εντυπωσιακό πάντως. Όσοι μπορείτε να πάτε, είστε πολύ τυχεροί. Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε και μία μικρή γεύση από το τι θα δείτε όσοι είστε τυχεροί και βρεθείτε το Σάββατο. Πες ξανά, Χρήστο, που γίνεται η εκδήλωση. Στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στο Παλατάκι, το Σάββατο από τις 6.30 και μετά. Ωραία. Λοιπόν, να σε καλημερίσουμε. Να καλημερίσουμε, πώς το είπες, τη Βασίλισσα του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη. Την νύφη του Θερμαϊκού, βέβαια. Το είπες, Βασίλισσα το είπες πριν. Εντάξει, Βασίλισσα του Θερμαϊκού. Τη Βασίλισσα λοιπόν του Θερμαϊκού. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα και σε εσένα, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο μου, καλημέρα. Στα οράματα των παλιών μας και με οδηγό την νεολαία μας. 15ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. 100 χρόνια μετά τη γενοκτονία, δεν ξεχνούμε. Τιμούμε, θυμόμαστε, διεκδικούμε. ΠΑΟΚ Sports Arena, Πηλαία Θεσσαλονίκης. Σάββατο 12 Οκτωβρίου, ώρα 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά.